με δημιουργικές δυνάμεις στο χώρο. Ωραία. Τώρα, μιας και σας δείγαμε, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τον εκλογικό νόμο? Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα ότι έχετε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση από άλλα στελέχη της κυβέρνησης ως προς τον πόνους, ως προς τα ποσοστά. Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς, ο καθένας μας λειτουργεί μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Τα κόμματα οφείλουν να είναι δημοκρατικά. Καλά, ναι, εννοείται. Άρα έχω και εγώ δικαίωμα να έχω μια άποψη μέχρι που να ληφθούν αποφάσεις από τα κεντρικά όργανα. Όταν ληφθούν αποφάσεις από τα κεντρικά όργανα, οφείλει κανείς να αυτοπιθαρχήσει, ναι, και να πειθαρχήσει. Αυτή η άποψη δική σας λοιπόν είναι πού, ότι θα πρέπει η να. Η δική μου άποψη είναι ότι πάμε σε απλή αναλογική ουσιαστικά. Αλλά αφήνουμε ένα ενδεχόμενο, εάν η ελληνική κοινωνία προκρίνει να δώσει τη δυνατότητα σε ένα κόμμα ή σε σχηματισμό, γιατί πλέον το πόνους θα μπορεί να το πέρει και συμμαχία κομμάτων, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε, να πάρει ένα ποσοστό, το οποίο υποθετικά εγώ λέω 40, αυτό αν υπάρξει διάθεση από τα πολιτικά κόμματα το συζητάμε, δεν είναι μονή, να, αυτό εφόσον προκύψει, ουσιαστικά φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λαός θέλει να δώσει σε αυτό το κόμμα ή σε αυτό το σχηματισμό τη διακυβέρνηση της χώρας. Και του δίνει πλέον η κοινωνία με αυτή την επιλογή ένα πόνους που είναι περίπου το 10% του συνόλου των βουλευτών. Είναι γύρω στους 28 με 30 βουλευτές. Αυτό το πόνους εσείς ως μελέτη. Απλή αναλογική, για να μην δημιουργείται έτσι καμιά παρεξήγηση, στους 270 βουλευτές. Έτσι, κατανέμονται και ουσιαστικά αυτό το υπόλοιπο είναι οι ψήφοι που δεν καταμετρώνται ουσιαστικά, διότι τα κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή συγκεντρώνουν και αυτά έναν αριθμό ψήφων. Άμα είχε καταμετρηθεί, ίσως είχαν πάρει και αυτοί αυτόν τον αριθμό των βουλευτών. Άρα λοιπόν αυτοί οι βουλευτές δίδονται ως μπόνους στο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει την Ελλάδα. Υπουργέ μου. Δηλαδή μπορεί να πιάσει το 40%. Παναγιώτη, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Μέχρι σήμερα, με όλους τους εκλογικούς νόμους που έχουν ισχύσει, εν τέλει δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση χωρίς να είναι σε αυτήν το πρώτο κόμμα. Υπάρχει πιθανότητα με κάποιο τρόπο να προκριθεί λύση που θα μπορούσε δυνητικά να φτιάξουν κυβέρνηση ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, ας πούμε? Εγώ τώρα λέω την άποψή μου, Ναι. Δεν συμφωνώ να χωρίς να είναι το πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση. Μπαίνει θέμα. Εμείς στην Ελλάδα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το όριο του 3% θα παραμείνει? Θα παραμείνει, ναι. Μήπως γίνει και πιο ψηλό? Όχι, δεν έχει πιο ψηλό. Όχι, πιο ψηλό. Μικρό ίσως, αλλά πιο μικρό. 3%. Μάλιστα. Πάντως, βλέπεις εσύ ότι, Υπουργέ, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει ο εκλογικός νόμος τώρα για να ισχύσει λοιπόν για τις επόμενες εκλογές? Εάν στη συζήτηση που θα πάει ο Πρωθυπουργός, ναι, μπει στο τραπέζι αυτό το ενδεχόμενο που το οποίο λέω εγώ, η Νέα Δημοκρατία που σήμερα, ας πούμε, επιχειρηματολογεί και λέει ότι είναι πρώτο κόμμα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική αποδέχεται ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές, αντιστρέφεται εντελώς η λογική και η επιχειρηματολογία, διότι δίνουμε εμείς λοιπόν τη δυνατότητα να υπάρξει και απλή αναλογική και μπόνους. Άρα λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα στην κοινωνία με αυτή την πρόταση να διεκδικήσει ένα κόμμα την αυτοδυναμία ή ένα σχηματισμό κομμάτων. Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρό αυτός ο εκτροματικός νόμος που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα να φύγει από τη μέση, να αποκατασταθεί και με το σπάσιμο των περιφερειών η ισοδυναμία και η ισότητα της ψήφου και να βάλουμε στο τραπέζι και άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Και της ισοκομματικής δημοκρατίας και της ανθρωπόμενης δίστασης. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας προωθεί ακριβώς τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Εμείς δηλαδή γιατί πρέπει να περιμένουμε? Υπουργέ, δίνεται η δυνατότητα να γίνει μια ριζική, έτσι, ένας ριζικός επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπουργέ, η ψήφος στα 17 σας απασχολεί? Η ψήφος στα 17, νομίζω, έχω μια πληροφορία, θα σας την επιβεβαιώσει ίσως ο κύριος Γεωργιάδης, έχω μια πληροφορία ότι δέχεται και η Νέα Δημοκρατία.
Άρα σας απασχολεί σοβαρά και θα το προτείνετε. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν μας απασχολεί σοβαρά. Ξέρω. Αν διαλέξω εγώ ότι θα σας απασχολεί σοβαρά. Ένα νέο παιδί, κύριε οικονομέα, σήμερα 17 ετών, έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα πληροφόρησης και ωριμότητας με αυτό που ζει και μέσα στην οικογένειά του, με όσα έχουν επισυμβεί στη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να έχει λόγο. Λοιπόν, εντάξει. Οκ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.